τη θέση σας. Καταρχήν, όχι για σας, εσείς ξέρετε, αλλά για κάποιους που δεν ξέρουν, εγώ είμαι Πελοποννήσιος και δει από τα Καλάβρητα. Λέει πολλά αυτό. 1821, έρχεται 25 Μαρτίου, δεν ξεκινήσαμε και κάτω, μας λέγανε οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας και οι καθηγητάδες μας και οι δασκάλοι μας για να μας κρατήσουν στο Σπερχιό, αλλά να φτάσουμε μέχρι την πόλη και την Αγία Σοφιά, να ελευθερώσουμε όλους τους χώρους που λεγόταν Ελλάδα. Βέβαια και κάποια μέρη έμειναν εκτός Ελλάδος. Ένα μέρος της Μακεδονίας, της Θράκης και Μακεδονίας έμεινε και στη Βουλγαρία. Ένα μέρος έμεινε η Βόρειος Ήπειρος μέσα στην Αλβανία. Πρέπει να διεκδικούν δηλαδή αυτοί και να λένε ότι και εμείς είμαστε Μακεδονία, και εμείς είμαστε Ήπειρο, και εμείς είμαστε τέτοια. Αυτά είναι σοφίσματα για διάφορες ιδεολογίες και ιδεολειψίες του Τίτο, ο οποίος ήταν Κροάτης και προκειμένου να επιβληθεί στους Σέρβους, τι έκαμε, τους έδινε ονόματα από εδώ και από εκεί για να μπορέσει η πειθαρχία να κάνει τη δουλειά του. Εμείς δηλαδή μέχρι σήμερα πρέπει να συντηρούμε αυτήν την κατάσταση. Στο 1994, αν δεν κάνω λάθος, εγώ διακονούσα τότε στην Αμερική, κάναμε μεγάλη, πώς θα τη λέγαμε, εκδήλωση, συλλαλητήριο έξω από το Λευκό Οίκο με τον μακαριστό τον Ιάκωβο, το Σία Ιάκωβο που το λέγανε εδώ στην Ελλάδα, ναι. Όποτε θέλουμε εμείς έχουμε καλούς, τους ονομάζουμε, όπως και το Μίκη Θοδωράκη, μετά τους λέμε εθνικιστάς και δεν ξέρω και εγώ τι και από εδώ και από εκεί, ναι, τέλος πάντων, κλείνει αυτή η παρένθεση. Λοιπόν, κατά την Αμερικάνικη αστυνομία είμαστε 80.000 Έλληνες. Ήταν η τελευταία Κυριακή του Μαΐου και φωνάξαμε ότι η Μακεδονία είναι μία, αυτή που είναι η Μακεδονία. Τώρα, αν είναι κάποια κομμάτια που ήταν από την εποχή του Βυζαντίου κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί τα Σκόπια να έρχονται και να λένε σήμερα ότι εμείς είμαστε Μακεδονία. Εμείς όμως το αφήσαμε. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Οι πολιτικές της χώρας μας έχουν την ευθύνη για πολλά πράγματα. Και αν σήμερα υπογράψουν, θα είναι, θα το πω πέρα για πέρα, εθνοπροδότες και τίποτα περισσότερο. Να πάνε το ονομάσουν Σκόπια, με πρωτεύουσα τα Σκόπια. Πώς λέμε, το Μέξιμο, πρωτεύουσα το Μέξικο και άλλα κράτη κτλ. Να του δώσουν την ονομασία εκείνη που είχε το 1910 και μετά, που έχουν βγάλει και γραμματώσει. Πώς το λέμε τότε, Βαρδαρία, πώς το λέμε, Βαρδάσκα, πώς το λέμε. Τι βλέπει και η Μακεδονία. Καταρχήν εκεί είναι μοιρασμένοι οι πάντες. Το επάνω κομμάτι είναι Σερβοσλάβοι. Από εκεί 36% είναι Αλβανοί. Τότε ο Γκρουεύσκι ποιος είχε. Ο Γκρουεύσκι. Και ήταν και ο παππούλης του αγωνιστής στους πολέμους εδώ από την Αχλάδα, όπως τη λένε, της Φλόρινας. Mm-hmm. Τι άλλο να πω. Συνεπώς η Μακεδονία για σας είναι μία και ελληνική. Είναι βέβαια. Ο πατέρας της μάνας μου με το αίμα το οποίο σπούδασα είναι εκεί στον τύμα του Λαχανά. Εκεί είναι, για τη Μακεδονία το 1913 στους μακεδονικούς αγώνες. Έχω λοιπόν και λόγο ηθικό να φωνάζω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Και κάτι τελευταίο, Σεβασμιώτατε, που θεωρείτε ότι άνοιξε σε λάθος χρονική στιγμή το θέμα και ότι είναι πολύ επικίνδυνο να χάσουμε. Το δικούμε. Την αλήθεια του Χριστού λέμε. Την αλήθεια της πατρίδος μας λέμε. Δεν λέμε τίποτα περισσότερο, τι λιγότερο. Τώρα, αν άνοιξε λάθος ή δεν άνοιξε, αυτό δεν ξέρω ποιοι είναι εκείνοι, τα σκοτεινά κέντρα, οι οποίοι δημιουργούν όλες αυτές τις καταστάσεις. Εμείς όμως ας σηκώσουμε και καμιά φορά ανάστημα, ας καθίσουν όλοι εκεί οι αρχηγοί του κοινοβουλίου και να βρούνε ομοψυχία και ομοφωνία. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω λίγο και για τα ελληνοτουρκικά, γιατί είναι και αυτό εθνικό ζήτημα που μας απασχολεί και μας αφορά άμεσα, με αφορμή και τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτών. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Είναι άλλη ιστορία. Εγώ είπα μία μέρα στον καθεδρικό, δεν θυμάμαι που τα είπα, η Τουρκία δεν μπορεί να μας αμνηστεύσει. Πάντα θα έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού και από κάποιους ανεγκέφαλους θα φτάνει μπροστά να εκφράζεται ότι εμείς είμαστε η επαρχή που τη διαλύσαμε ως Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κολοκοτρονέοι, Μπουμπουλίνες, Καραϊσκάκηδες, Οδυσσέας Ανδρούτσος,
ούτε όπλα είχαμε ούτε τίποτα, αλλά είχαμε το Θεό. Εμείς τους διαλύσαμε. Αν δεν ξεσκονόστημαστε εμείς, ούτε οι Σέρβοι θα ξεσκονώσατε, ούτε οι Ρουμάνοι, ούτε οι παραδυνάμιες περιοχές, ούτε κανένας άλλος. Μπορεί να το ξεχάσει ο Τούρκος αυτό. Εμείς όμως τι κάνουμε? Γιατί είμαστε ενοδοτικοί κάθε τόσο? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί είμαστε ενοδοτικοί κάθε τόσο με τους γείτονες, όποιοι εγείρουν συμφέροντα. Αντί να βγούμε εμείς και να πούμε, τι λες βρε Τούρκε, εμείς είχαμε μια Ιωνία εκεί, χιλιάδες χρόνια, είχαμε έναν πόντο. Και δεν μιλάμε, δεχόμαστε, αυτό έγινε, καλός, κακός, τελείωσε. Εσύ τι ζητάς? Μετά βρισκόμαστε να είμαστε και στο δόλιο του κατηγορουμένου. Είναι ηθικό αυτό? Είναι για μας αξιοπρεπές? Εκφράζει αυτό που ήταν η προγονή μας και προ Χριστού και μετά Χριστόν? Θα τρίζουν τα μπόκαλα όλων αυτών των ανθρώπων και των Μακεδονομάχων και της Βορείου Υπήρου, τους αγώνες των 40, Θράκη και τα λοιπά. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα? Συγχωρέστε μου που υψώνω τη φωνή μου, αλλά με πνίγει μέσα μου το δίκιο. Ως Έλληνα. Ως Έλληνα. Και χαίρομαι που και στην Αμερική, είδα σήμερα λίγο στην τηλεόραση, στη Νέα Υόρκη είχαν ένα μεγάλο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Και όταν λέμε στη Νέα Υόρκη, η Αστόρια είναι, είναι η ελληνική πολιτεία, το Greek Town για τους Αμερικανούς. Εγώ σας ευχαριστώ και μακάρι να ακούγονται τα λόγια, αλλά βέβαια άμα μιλάμε εμείς οι κληρικοί, πολλοί διαμαρτύρονται να κάτσουν να λιβανίζουν οι παπάδες. Δεν έχουν καμιά δουλειά να ανακατεύονται, λέει. Είναι εθνικά θέματα αυτά. Γιατί εμείς δεν είμαστε Έλληνες πολίτες? Δεν πληρώνουμε φόρο? Δεν ψηφίζουμε? Τι είμαστε εμείς και δεν μπορούμε να μιλάμε? Ο καθένας μπορεί και εμείς δεν μπορούμε να μιλάμε? Ή ας γίνουμε κάποτε και σοβαροί? Τίποτα άλλο δεν έχουμε. Είμαι ο Δημήτριος, είμαι από την Έδεσα και είμαι αντιπρόεδρος Δυτικής Μακεδονίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων. Ένα πολύ επίκαιρο θέμα φέρνεται σε δημόσια διαβούλευση. Όλες οι εξελίξεις γύρω από το τρέμον ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών. Καταρχήν ευχαριστούμε το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών που μας φιλοξενεί για να πραγματοποιήσουμε αυτή τη διαβούλευση. Η διαβούλευση είναι μια σειρά εκδηλώσεων που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 μήνες. Αυτή είναι η 10η διαβούλευση που γίνεται για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και κυρίως τους συλλόγους της Ομοσπονδίας μας για τις θέσεις της Ομοσπονδίας, για τις συνέπειες του εάν δοθεί το όνομα Μακεδονία στο γειτονικό κράτος, τι θα υπάρξει, και να πάρουμε την αίσθηση του κόσμου μέσα από τις ερωτήσεις που θα μας κάνει, πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος το θέμα. Μέχρι στιγμής τι έχετε εκλάβει, ποια είναι η αίσθησή σας? Εκείνο που είναι κοινή πεποίθηση όλων των ανθρώπων της Ομοσπονδίας είναι ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και της κεντρικής εξουσίας στην Ελλάδα. Δηλαδή, μέχρι ένα τοπικό επίπεδο, μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημάρχων, πολιτιστικών φορέων σε τοπικό επίπεδο, είναι σχεδόν όλοι εναντίον της παραχώρησης του ονόματος Μακεδονίας στο γειτονικό κράτος. Μόλις περνάμε στο επίπεδο το πανελλαδικό, πανελλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, βουλευτές και πολιτικά κόμματα, εκεί αρχίζει το πράγμα να αλλάζει και έχουμε μια αντιστροφή όπου ιδίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πανελλαδικά, είναι σχεδόν όλα υπέρ της παραχώρησης του ονόματος Μακεδονία. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας λυπεί και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι είναι μια λάθος κίνηση αυτή. Δεν πρέπει να παραχωρηθεί το όνομα Μακεδονία στο γειτονικό κράτος, γιατί οι συνέπειες θα είναι πολύ άσχημες για όλον τον Ελληνισμό και μετά και για την ευρύτερη ασφάλεια της περιοχής. Εσείς απαντώνει να δώσετε και το παρόμοιο. Πρόεδρε, το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων έρχεται στην επιφάνεια και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών σε συνεργασία με την Ομοσπονδία συνεχίζεται αυτή τη δημόσια διαβούλευση. Ναι, ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών ήδη από καιρό έχει δημιουργήσει, ειδικά για τη Μακεδονία, ένα πολύ μεγάλο μουσείο, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Έχει μέσα στο κτίριο αυτό που βρισκόμαστε σήμερα κάνει ένα μαυσολείο με τους Μακεδονομάχους, άρα δεν μπορούσε να είναι από το σημερινό προσκλητήριο. Και βέβαια είμαστε υπέρμαχοι υπέρ του ονόματος της Μακεδονίας, έτσι
και να μην δοθεί αυτό στους γειτονές μας, γιατί δεν το δικαιούνται. Οπότε από εδώ και πέρα πρέπει να βάλουμε ένα στόχο προς πώς θα κατορθώσουμε σαν λαός αυτό το όνομα να μην φύγει από το χώρο μας, εκείνο δηλαδή που, στο χώρο που είναι το όνομα αυτό το πραγματικό που ανήκει. Και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και κάθε δύναμη να μπορέσουμε αυτό να το διατηρήσουμε εσαΐ. Ωραία. Αυτό είναι. Ευχαριστώ.